Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Μετά από καιρό είμαι και πάλι εδώ. Θα ξεκινήσω μία σειρά από βίντεο όπου θα σας δείξω κάποια πράγματα πάνω σε μικροκοντρόλερς, μικροελεκτές. Θέλω να δείτε τον τρόπο που σκεφτόμαστε και τον τρόπο που σχεδιάζουμε διάφορα project, διάφορα κυκλώματα χρησιμοποιώντας μικροελεκτές και αναλογικά ηλεκτρονικά σε συνδυασμό. Είναι κάποια από αυτούς, έχω εδώ, αυτός ο μικρούλης εδώ είναι ο, δεν ξέρω αν βλέπετε, ο PIC 12F675. Αυτός είναι ο PIC 16F628α. Αυτός είναι ο PIC 16F873α. Αυτός είναι ο PIC 16F871 και ούτω καθεξής. Κυρίως εγώ χρησιμοποιώ αυτούς. Θέλω να δείτε μέσα από κάποια project που έχω φτιάξει τον τρόπο που σκέφτηκα και τα υλοποίησα χρησιμοποιώντας αυτούς τους μικροεπεξεργαστές. Θα είμαι όσο μπορώ πιο αναλυτικός. Βέβαια θα χρειαστεί να έχετε και κάποιες σχετικές γνώσεις, να ξέρετε λίγο από assembly, γλώσσα προγραμματισμού, χαμηλού επίπεδου, να γνωρίζετε από compilers, πώς χρησιμοποιούμε τους compilers, πώς χρησιμοποιούμε τα ολοκληρωμένα περιβάλλοντα προγραμματισμού της microchip, γιατί οι μικροεπεξεργαστές αυτοί είναι της microchip, και φυσικά αν έχετε και κάποιες απορίες πιστεύω να μπορώ να σας τις λύσω. Για αρχή θα δούμε το πώς μπορούμε να ελέγξουμε τον αριθμό στροφών περιστροφής ενός DC motor, ενός μοτέρ συνεχούς ρεύματος, μέσα από έναν μικροελεκτή. Σε συγκεκριμένη περίπτωση η καρδιά κυκλώματος είναι αυτός ο μικροελεκτής, ο PIC 16F871. Ο τρόπος που το κάνει είναι με διαμόρφωση διάρκειας παλμών. Γι' αυτό και εδώ βλέπουμε το PWM stage, που σημαίνει Pulse Width Modulation. Εδώ υπάρχει ένα ποτενσιόμετρο, το οποίο ανάλογα με τη θέση του, καθορίζει και το ρυθμό περιστροφής του μότορ. Όταν βρίσκεται στη γη, ο ρυθμός περιστροφής είναι 0. Σταματάει, ακινητοποιείται το μότορ. Όσο ανεβαίνει προς τα πάνω, όσο ο ρότορας κινείται προς τα πάνω, αυτό ανιχνεύεται από τον μικροελεκτή και ανάλογα ο μικροελεκτής δίνει την κατάλληλη πληροφορία στο μοτέρ, ούτως ώστε να αυξηθούν οι στροφές του στο μέγιστο. Όταν βρίσκεται εδώ το ποντεσιόμετρο στο μέγιστο είναι και οι στροφές εδώ. Εδώ είναι δύο τρανζίστορ παράλληλα, δύο MOSFET συγκεκριμένα, τα οποία παρέχουν το ρεύμα λειτουργία του μότορ. Εδώ είναι κάποιοι ρελέδες που κάνουν αντιστροφή στο ρυθμό περιστροφής, δηλαδή από δεξιόστροφα γυρίζει αριστερόστροφα κλπ. Όμως θα πούμε λίγα λόγια για το PWM, για τη διαμόρφωση διάρκειας παλμών. Όλα τα μοτέρ συνεχούς ρεύματος λειτουργούν με μία σταθερή τάση, που σημαίνει ότι όσο ο χρόνος περνάει, η τάση αυτή παραμένει σταθερή. Εδώ είναι ο χρόνος και εδώ είναι η τάση. Ένα DC motor λοιπόν λειτουργεί με 12 volt παραδείγματος χάρη. Άρα εδώ έχουμε τα 12 volt. Όσο περνάει ο χρόνος, η τάση μας παραμένει σταθερή. Όμως και ο ρυθμός περιστροφής του μοτέρ παραμένει σταθερός. Όταν θέλουμε λοιπόν να μειώσουμε το ρυθμό περιστροφής, ένα λάθος που κάνουν πολλοί είναι να μειώσουν την τάση. Δηλαδή από τα 12 βόλτα ας πούμε την πάνε στα 6 βόλτα. Όμως τι γίνεται, στα 6 βόλτ
Ναι, μεν πέφτουν οι στροφές του μοτέρ, αλλά επειδή ταυτόχρονα μειώνεται η αντιηλεκτραγερτική δύναμη που παράγει το ποινίο του μοτέρ, αυξάνεται το ρεύμα που καταναλώνει το μοτέρ, με αποτέλεσμα το μοτέρ να υπεθερμαίνεται και να κινδυνεύει να καταστραφεί από υπερθέρμανση. Επομένως, αυτός ο τρόπος είναι λάθος. Ο σωστός τρόπος ποιος είναι? Ο σωστός τρόπος είναι ο εξής. Αντί να μειώσουμε την τάση, τι κάνουμε? Μειώνουμε τη διάρκεια της τάσης, δηλαδή από εδώ μέχρι εδώ, μέχρι το σημείο τ' 1, τροφοδοτούμε το μοτέρ με μία συνεχή τάση 12 βολτ. Από το τ' 1 έως το τ' 2, δεν υπάρχει τάση καμία. Στο τ' 2 όμως ξαναεπανέρχεται η τάση μας. Τα 12 βολτ. Πάμε στο τ' 3. Από το τ' 3 έως το τ' 4 δεν υπάρχει τάση τροφοδοσίας. Εδώ έχουμε τ' 5 και ούτω καθεξής. Αυτή η απόσταση από εδώ μέχρι εδώ είναι ίδια με την απόσταση από εδώ μέχρι εδώ. Δηλαδή, αυτό είναι ίσο με αυτό. Αυτό είναι ίσο με αυτό. Άρα τι βλέπουμε? Ότι η τροφοδοσία, μάλλον θα το πω αλλιώς, από εδώ έως εδώ, καθορίζεται μία περίοδος λειτουργίας που ονομάζεται τ' κεφαλαίο. Άρα λοιπόν, εφόσον από εδώ μέχρι εδώ είναι το 50%, το 50% της περίοδου ταφ, σημαίνει ότι το μοτέρ δέχεται τάση τροφοδοσίας για τον μισό χρόνο μιας περίοδου. Αυτό όμως επαναλαμβάνεται. Όπως βλέπουμε, καθώς ο χρόνος κυλάει, πηγαίνει προς τα δεξιά, αυτά τα τμήματα επαναλαμβάνονται. Αυτό εδώ, τούτο εδώ κτλ. Άρα έχουμε επιτύχει να ρίξουμε τις στροφές του μοτέρ στο μισό, μειώνοντας το χρόνο που διδέχεται τάση. Και όχι, και δεν μειώνουμε το πλάτος της τάσης από 12 σε 6. Αλλά μειώνουμε το χρόνο που διαρκεί η τροφοδοσία του μοτέρ. Αυτό το πράγμα λέγεται διαμόρφωση διάρκειας παλμών. Και γιατί λέγεται διαμόρφωση? Γιατί μπορούμε αυτό να το κάνουμε, να το αλλάξουμε το εύρος. Δηλαδή, μπορούμε να το κάνουμε δέκα τοις εκατό. Βλέπετε, από εδώ έως εδώ είναι 100%, από εδώ έως εδώ είναι 10% περίπου. Από εδώ έως εδώ είναι 100%, από εδώ έως εδώ είναι 10%. Ομοίως και εδώ. Άρα λοιπόν, όσο μικραίνουμε το εύρος του παλμού, το πάμε προς τα αριστερά,
τόσο μειώνεται και ο ρυθμός περιστροφής στο μοτέρ. Αν το εύρος αρχίσουμε και το αυξάνουμε το αυξάνουμε συνεχώς, τότε πιάνουμε το 100% της τάσεως, επομένως έχουμε τον πλήρη αριθμό στροφών του κινητήρα μας. Αυτό είναι που κάνει ο μικροελεχτής. Θα σας δείξω και κάποια παλμογραφήματα που έχω πάρει και θα δείτε και ένα μοτέρ που περιστρέφεται. Παρακολουθούμε το μοτέρ που περιστρέφεται αργά στην αρχή. Όσο γυρνάμε το ποτεσιόμετρο προς τα δεξιά, βλέπουμε ότι αυξάνονται οι στροφές. Μεγαλώνει δηλαδή το εύρος του παλμού. Τώρα μικραίνει πάλι το εύρος του παλμού, έως που μηδενίζεται. Εδώ βλέπουμε ένα παλμογράφημα, όπου η διάρκεια του παλμού είναι αυτή, όπως βλέπετε, είναι 19,92, περίπου 20%. Φαίνεται αχνά στον παλμογράφο. Εδώ βλέπουμε ένα παλμό περίπου 47% διάρκειας, όπως βλέπετε εδώ. Και τέλος βλέπουμε ένα παλμογράφημα 92%, 92,23, είναι σχεδόν μία ευθεία. Έχει κάποιες μικρές διακοπές εδώ, σε αυτά τα σημεία. Όλα αυτά ελήφθηκαν κατά τη λειτουργία του μότορ. Από τη στιγμή που το είχαμε σε χαμηλές στροφές έως τη στιγμή που το πήγαμε σε πλήρη λειτουργία. Λίγα λόγια για τον controller. Όπως είπαμε, είναι ο PIC 16F871. Έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Είναι υψηλών επιδόσεων CPU με περιορισμένο αριθμό εντολών. Μόνο 35 απλές λέξεις, εντολές χρειάζεται να μάθει κάποιος. Λειτουργεί στα 20 MHz, μέγιστη συχνότητα χρονισμού. Έχει 2K επί 14 bit λέξεις στη flash program memory. 128 επί 8 bytes data memory στη RAM. 64 επί 8 byte EEPROM. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ βλέπουμε τη διάταξη των ακροδεκτών. Εδώ βλέπουμε ένα μπλοκ διάγραμμα με την εσωτερική δομή του microcontroller. Εδώ είναι τα ports. Έχει το port A, port B, port C, port D και port epsilon E. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε από το port C το pin RC2 CCP1, γιατί από εδώ θα εξέρχονται οι παλμοί διαμορφωμένοι κατά διάρκεια που θα ελέγχουν την περιστροφή του μότερ, τον αριθμό στροφών περιστροφής. Αυτή είναι η μονάδα CCP1 που παράγει το διαμορφωμένο παλμό κατά διάρκεια. Και εδώ βρίσκεται ένας αναλογικοψηφιακός μετατροπέας των 10 bit, ο οποίος εμπλέκεται στην παραγωγή της διάρκειας των παλμών. Αρχικά όμως, στο επόμενο βίντεο θα μιλήσουμε για αυτό το περιφερειακό, για τη μονάδα διαμόρφωσης διάρκειας παλμών.
ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Περισσότερα στο επόμενο.